Στο αθλητικό μας δελτίο τώρα, όπου την Τετάρτη έχουμε νέο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναργιακό και τον Παναφυπλιακό, αυτή τη φορά για το κύπλο Αργολίδα. Στα λαφλήματα στο Χάντμπολ, ο Διομήδης δεν έπαιξε, έκανε το ρεπό του, ενώ στο μπάσκετ, η Αεκάργους δεν πήγε να αγωνιστεί σε αθλητικό μα δελτίο. Όπου νέο ντέρμπι έχουμε ανάμεσα στον Παναργιακό και τον Παναφπλιακό, αυτή την φορά για το κύπελο Αργολίδα. Οι δύο ομάδε θα συναντηθούν την Τετάρτη το μεσημέρι στο στάδιο του Άργου, διεκδικώντα την πρόκληση στο θεσμό του κυπέλου. Και οι δύο ομάδε του νομού μα πέρασαν με νίκε το Σάββατο από του αγώνε τη 15η Αγωνιστική στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Ο Παναργιακό την έτριψε στο Άργο στην Κίμη 4-0, ενώ ο Παναφλιακό κέρδισε μέσα στον Πόρο 1-0. Μεγάλη νίκη πέτυχε η ομάδα τη Κορίνθου μέσα στο Μανδραϊκό με σκορ 2-1 και ξεφύγει κατά 7 βαθμού στην βαθμολογία από τον δεύτερο, ενώ στο Κρανίδι Ένωση Ερμιονίδα ήρθε η ισοπαλία 1-1 με τα άσπρα σπίτια. Η ομάδα του Χιλιομοδίου εύκολα κέρδισε τον Ασπρόπηγο 5-1, ενώ ακόμα ε, η Χαλκίδα κέρδισε τη Δάφνη Ερυθρών 4-0. Η κόρδο 38 βαθμού, 31 στη δεύτερη θέση πια το Χιλιομόδι, η Χαλκίδα. Η ακολουθεί ο Μαδραϊκός με 29, Λουκίσια και Παναπλιακός 25, Χιλιομόδη 23, Παναργιακός και Κίμη 22, Ερμιώνη 21, Ασπρασπίτια 17, Δάφνη Ερθό 14, Στίβα 13, Πόρος 12, Στρόπιγος 1 βαθμό. Σε τοπικό επίπεδο τώρα, στην Α1 κατηγορία, στο ποδόσφαιρο, στο τοπικό ποδόσφαιρο, έγιναν οι αγώνε τη 8η αγωνιστική, χωρί να υπάρχει το μεγάλο τέρμπι. Ο Τρισνιακό κέρδισε στο Γαλατά τον Αργονάθη 2-0. Η ομάδα του Δρεπάνου πέρασε εύκολα από την Κοιλάδα και δίδυζα στην Κορονίδα 4-2. Το μεγαλο ντέρμπι. ο Τριζνιακός κερδισε στο γαλατα τον αργοναθη 2 0 η ομαδα του δρεπανου περασε ευκολα απο την κοιλαδα κερδίζοντας την κορονιδα 4 2 το πορτοχελη συνέτρεψε τα δίδυμα 6-0. Και ο Αστλιπίο, στην... στο γήπεδο του Λιγουριού, Αστλιπίο Παλαιά Επιδάβου, κέρδισε τον κουτσοποδι 3 3-2. Τρισνιακό έχει 20 βαθμού. Το Δρεπάνο 10. 9, το Πρωτοχέλη 19. Οι άλλε ομάδε πολύ πιο κάτω, Κοιλάδα 10, Σκυπιό 9, Αργονάφη 8, Κουτσοπόδι 7 και τα δίδυμα κανένα βαθμό. <σταλήμα> στα άλλα αθλήματα τώρα, στο Χάτμπολ το Σάββατο έγιναν ε, το, οι αγώνε τη 16η αγωνιστική. Ο Διομήδη δεν έπαιξε, έκανε το ρεπό του. τα παιχνίδια που έγιναν, η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από την έδρασα και τον αεροπό 34-19. Ο Δούκα κέρδισε τον Πανελίνιο 30-15. Ο Φίλιππο Βέρεια και στα Χανιά τον Κίδωνα 26-20 και ο Πάουκ στη νίκη τον Άρην Εθνικιάς 25-21. 27 βαθμούς ο Διομήδης, 5 βαθμούς πιο πίσω η 22, 20 ο ΠΑΟΚ, 18 αεροπός και ο Δούκας, 15 το Τοκυλκής, 13 ο Φίλιππος Βέριας, 12 η Χάνθα, 6 ο Άρης Νικιάς, 3 ο Πανελλήνιος, 2 ο Κίδωνας. Στην Α2 κατηγορία των ανδρών στο μπάσκετ είχαμε τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ άργους, λόγω οικονομικών προβλημάτων να μην έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στους Ίκαρους, στις απέναντι στους Ίκαρους, έτσι έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά με 20-0 ανεφαγόνου. Ο Αρκαδικός στην Τρίπολη κέρδισε δύσκολα τον, αμηντα 85 85-83. Στον τέρμι τη ημέρα, στο... η Ελευσίνα κέρδισε το λάβριο 81 81-73 και είναι πάντα στην προθέση τη βαθμολογία. Η ΑΕΚΑ Αθηνών πέρασε δύσκολα από το πέραμα, κέρδιζα σε 90... 384 84 και ακόμα είχαμε Παγκράτη Όφη 83-87, Πανεθραϊκός Πιερικός 74-68, Κηφισιά Ερμής Λαγκαδά 72-61 και Απόλλας Πατρών ε, δοξα Λευκάδα Λευκάδας 77-66. Η Ελευσίνα πρώτη με 36 βαθμούς, δεύτερος Απόλλας Πατρών 35 και ακολουθούν η Καρσερών 33, αρκαδικό και Αεκαθινών 32, Λαύριο Κυφισιά και Κηφισιά και Όφη 31, Λευκάδα και Ερμής Λαγκαδά 30, Πανεθραϊκός και Αμίντας 29, το πέραμα 28, πιερικός 27, το Παγκράτη 26 και ΑΚΑΡΓΟΥΣ 19 βαθμούς.